Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Είχα 4 λωτούς. Είναι λίγη για να κάνω μαρμελάδα, οπότε σκέφτηκα δεν βάζω και άλλα 4 μήλα να κάνω μία μαρμελάδα πλούσια και χορταστική, μια που ο λωτός είναι το φρούτο πολύ στιφό, θα δώσει μια άλλη γλύκα και με την πυκτίνη του το μήλο θα μας δώσει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ξεκινάω λοιπόν. Θα καθαρίσω τα φρούτα σε μεγάλα κομμάτια. Θα τα βάλω στην κατσαρόλα μου να βράσουν. Στη συνέχεια θα τα πολτοποιήσω με το πιρούνι ή με το ραβδομπλέντερ, ανάλογα. Και θα προσθέσω ζάχαρη σε ίση ποσότητα. Θα ζυγίσω το πολτό. Θα βάλω και αρμπαρόριζα και το χυμό μισού λεμονιού. Ξεκινάω το καθάρισμα λοιπόν. Τα καθάρισα τα φρούτα. Η λωτή όμως είναι πολύ όρημη. Οπότε έχω βάλει ένα ποτήρι νερό. Θα βάλω τα μήλα να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια θα προσθέσω τους λωτούς. Άλλο ένα ποτηράκι νερό και θα το ελέγχω στην πορεία, μήπως χρειαστεί και περισσότερο νερό. Πέρασαν 10 λεπτά, δεν έχει βράσει εντελώς το μήλο και τώρα θα προσθέσω και τους λωτούς. Θα βάλω να τα μετρήσω και να μπορώ να τα αλλιεύσω, 2, 3, 4, 5 φιλαράκια αρμπαρόριζας και θα βάλω και ένα ξυλάκι κανέλας που ταιριάζει πάρα πολύ με το μήλο. Εδώ θα προσθέσω άλλο ένα ποτήρι νερό, το οποίο έβρασα. Θα περιμένουμε τώρα να βράσει καλά το μήλο και να βράσει και ο λωτός. Τα λέμε στη συνέχεια. Έβρασαν τα φρουτάκια μου, το μήλο και η λωτή. Τώρα με το ραβδομπλέντερ θα τα πολιτοποιήσω. Έχει σχεδόν σωθεί και το νεράκι. Αφαίρεσα το ξύλο κανέλας και τα αρωματικά. Την αρμπαρόριζα. Θα πολιτοποιήσω λοιπόν τα φρούτα. Ζύγισα τα φρούτα, είναι 1270 γραμμάρια, αλλά είναι τόσο γλυκά που δεν θα βάλω ίση ποσότητα ζάχαρης γιατί θα γίνει πολύ γλυκιά η μαρμελάδα μας. Θα βάλω μισό κιλό. Ζύγισα εδώ μισό κιλό. Και ένα ποτήρι νερό. Και θα βράσω τώρα τη μαρμελάδα μου. Ανοίγω την εστία. Θα είμαι κοντά να ανακατεύω και να ξαφρίσω και θα βράσω τη μαρμελάδα μέχρι ότου πήξει, μέχρι ότου δέσει το σιροπάκι. Τα λέμε στη συνέχεια. Τώρα που πήρε βράση, με κοντά και ανακατεύω να μην κολλήσει και προσθέτω και το χυμό του λεμονιού. Μισού λεμονιού είπαμε. Συνεχίζουμε το βράσιμο. Ανακατεύω συνεχώς, παρόλο που έχω κατεβάσει στο 6 την εστία. Όπως βλέπετε, πιτσιλάει. Η κουζίνα μου γέμισε. Πιτσιλάει και το χεράκι.
την προσοχή σας, μην καείτε. Περιμένω να πάρει λίγο χρώμα. Έτοιμη η μαρμελάδα. Λωτή με μήλο. Με το τεστ του πιάτου. Στο ψυγείο. Αποστήρωσα και βάζα. Και θα βάλουμε τώρα τη μαρμελάδα ζεστή στο βάζο. Αν και θα καταναλωθεί, είναι περιττό νομίζω. Έγινε πολύ ωραία. Ευτυχώς που δεν βάλαμε περισσότερη ζάχαρη. Και είμαστε εντάξει εδώ. Και την υπόλοιπη στο άλλο βαζάκι. Κλείνουμε. Βάζω καλά και το γυρίζουμε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram Cooking with Faye. Γεια σας!